όταν φύγουμε από εδώ, μπορεί κάποιοι να ρωτήσουν, καλά εντάξει, αυτή η ομάδα τι το ιδιαίτερο έχει. Τι είναι αυτό που τη διακρίνει. Γιατί θα πετύχει αυτή η ομάδα. Και σας απαντώ πάρα πολύ ξεκάθαρα. Πρώτον, είναι μια ομάδα η οποία έχει μάθει να δουλεύει από κάτω προς τα πάνω. Για μας, τα δημοτικά διαμερίσματα είναι η καρδιά του Δήμου. Είναι η καρδιά της προσπάθειάς μας. Δεν θέλουμε ένα Δήμο απονευρωμένο. Δεν θέλουμε ένα Δήμο ο οποίος να αναπαράγει τα σφάλματα του κεντρικού κράτους. Ένα Δήμο υδροκέφαλο και υπερσυγκεντρωτικό. Θέλουμε ένα Δήμο μάχημο και παρεμβατικό. Ένα Δήμο ο οποίος να πέφτει μέσα στη φωτιά. Να είναι δίπλα στο Δημότη, δίπλα στα προβλήματα, δίπλα στους φόβους, δίπλα στις ελπίδες. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό... Γι' αυτό και το μεγάλο στοίχημα. Το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς είναι να αποκεντρώσουμε το Δήμο. Και σε μέσα, και σε αρμοδιότητες, και σε πόρους. Θέλουμε 7 μικρούς Δήμους. Και αυτό θα το δείτε και στο πρόγραμμά μας. Με ένα πρόγραμμα για κάθε δημοτική ενότητα. Έτσι θα γυρίσουμε την Αθήνα ανάποδα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και κάτι ακόμα. Αυτή η ομάδα που βλέπετε συνδυάζει την πολύτιμη εμπειρία και τη γνώση με τον ενθουσιασμό και τη φρεσκάδα της ανανέωσης. 6 στους 10, το επαναλαμβάνω, 6 στους 10 δοκιμάζουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στα κοινά. Και αυτό γιατί είναι σημαντικό. Σκεφτείτε το λίγο. Αυτό γιατί είναι σημαντικό. Γιατί δείχνει ότι αυτή η πόλη δεν έχει συμβαστεί με τη μιζέρια της. Αυτή η πόλη δεν έχει παραδοθεί. Αυτή η πόλη θέλει να το παλέψει. Αυτή η πόλη θέλει να δώσει τις μάχες της. Αυτή η πόλη αισθάνεται ότι μπορεί να ανεβεί ψηλά. Υπάρχει βέβαια και το τρίτο, που εμείς οι αυτοδιοικητικοί το εκτιμούμε πάρα πολύ. Γιατί αν θυμάστε νωρίτερα, σας μίλησα για τη σημασία της συνένεσης, της συνεργασίας και της συνεννόησης. Αυτή η ομάδα λοιπόν που βλέπετε τώρα είναι η πλέον υπερκομματική και πολυσυλλεκτική ομάδα που έχει ποτέ δοκιμάσει την τύχη της στην Αθήνα τις τελευταίες δεκαετίες.